Συναδέλφοι, συνάδελφοι, η συνδικαλιστική μαφία στην Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της πολύ καιρό πριν φτάσουμε στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Στην Ομοσπονδία βρίσκεται το ανφάγκατε της συνδικαλιστικής μαφίας από τα πιο εκλεκτά παιδιά της που συνθέτουν και το Προεδρείο της. Από το γνωστό πλέον εργοδότη συνδικαλιστή Καραγεωργόπουλο ως και την ομάδα Βασιλόπουλου που προεξέχοντος του ίδιου κινούν τα νήματα για την όλο και βαθύτερη διείσδυση της εργοδοσίας με φυσική παρουσία στις γραμμές των σωματείων. Όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, όσα έχουμε συμβάλει με τις δυνάμεις μας να αναδειχτούν για τις πρακτικές της συνδικαλιστικής μαφίας στην Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στις αθλειότητες και τις μεθόδους που έχουν αξιοποιήσει για να μπει μέσα στα σωματεία η εργοδοσία. Και τι δεν έχουν κάνει οι συνάδελφοι, και τι δεν έχει πει το στόμα τους όλη αυτή την περίοδο για να δικαιολογήσουν τις αθλειότητές τους, για να κρύψουν τη μούχλα που αναδύουν. Ότι τάχα η μάχη για την αποκάλυψη της νοθείας και της εργοδοτικής παρέμβασης γίνεται διότι το ΠΑΜΕ χάνει δυνάμεις. Λες και το ταξικό κίνημα είναι φτιαγμένο από τα ίδια υλικά με αυτούς, για να έχουμε το μάτι στην κάλπη. Ότι ο ισχυρός διευθυντικός μηχανισμός, άνω των 400 διευθυντών, που βρίσκεται οργανωτής των αρχαιρεσιών στα σωματεία των σούπερ μάρκετ, είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας και πως τάχα στις καταγγελίες μας βάζουμε μέσα και τους υπευθύνους αλλαντικών, που αν τους βάζαμε και αυτούς συνάδελφοι, ο αριθμός θα έφτανε σε τετραψήφια νούμερα. Λένε πως θέλουμε να φτιάξουμε συνδικαλιστικά νεκροταφεία. Ποιοι το λένε αυτό, συνάδελφοι? Η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας και της ΓΕΣΕΕ, που κλείνουν τα γραφεία τους, που κρύβονται από τους εργαζομένους, που η εμφάνισή τους σε κάθε πόλη δίνει αμέτρητες εικόνες θλιβερών μαζόξεων ελαχίστων εργατοπατέρων, βουτυγμένων στην απαξίωση και τη χλέβη. Τι δεν λένε, συνάδελφοι? Δεν λένε για τις 4 επιχειρήσεις που εμπλέκεται το αγαπημένο τους παιδί από τα καζίνο και πρόεδρος της Ομοσπονδίας? Δεν λένε κουβέντα για τα επιχειρησιακά σωματεία των σούπερ μάρκετ, που είναι φτιαγμένα μέσα στα γραφεία των επιχειρήσεων, που δεν έχουν εμποροϋπάλληλο ούτε για δείγμα? Αντιθέτως, εκεί, μέσα σε αυτά τα σωματεία, εκολάπτονται και ανθίζουν όλα τα στελέχη των επιχειρήσεων, όπως η περίφημη διευθύντρια των My Market, που είναι δικό τους παιδί. Δεν λένε κουβέντα για την αξιοποίηση του διευθυντικού δικαιώματος, ώστε να σέρνουν τους εργαζόμενους με απειλές και εκβιασμούς για να τους ψηφίζουν. Δεν λένε κουβέντα για τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, που αναφέρει πως στον τομέα τους δεν έχει γίνει ποτέ απεργία, γιατί υπάρχει συνεννόηση και όχι εκβιασμός, πως η εργασιακή ειρήνη είναι απαραίτητη στον κλάδο, καθώς πρόκειται για υπηρεσίες και στις υπηρεσίες δεν σηκώνουν ανταρσίες, φασαρίες και κακή συνεννόηση. Πώς να μην υπάρχει εργασιακή ειρήνη, συνάδελφοι, όταν στο σωματείο εργαζομένου που πρόεδρος είναι ο ίδιος ο Βασιλόπουλος, ψηφίζει εκτελεστικό μέλος της διοίκησης Attica Group και της Hellenic Seaways, μαζί με δεκάδες ανώτερα διευθυντικά στελέχη στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις? Το απόστημα, συναδέλφοι και συνάδελφοι, είναι μεγάλο. Το ζήτημα της αποκάλυψης όλης αυτής της νοσηρής κατάστασης πρέπει να γίνει κριτήριο για τους εργαζομένους μέσα στους χώρους δουλειάς. Καταρχάς για την οργάνωσή τους, για να βρεθούν οι ίδιοι σε καλύτερες θέσεις, στις διεκδικήσεις τους, για να μην ορίζουν τις τύχες τους οι εργατοπατέρες και η εργοδοσία. Είναι προϋπόθεση και όρος για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος η συρρήκνωση της επιρροής της εργοδοσίας και των ανθρώπων της. Να πάνε στα κομμάτια, συνάδελφοι, όλοι αυτοί που εκβιάζουν, απειλούν και προσπαθούν να χειραγωγήσουν τους εργαζόμενους προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων και της συνδικαλιστικής τους επιβίωσης. Εμείς, συνάδελφοι, το λέμε καθαρά. Αν νομίζουν ότι θα κουραστούμε, αν νομίζουν ότι η μάχη που ξεκίνησε όσον αφορά τον εξωστρακισμό της εργοδοσίας από τις γραμμές των σωματείων έχει ημερομηνία λήξης ή καθορίζεται από κουκιά σε κάλπες συνεδρίων, έχουν ποντάρει λάθος. Λαθεύουν όμως ακόμα περισσότερο αν θεωρούν ότι αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε μακριά από τους εργαζόμενους, μακριά από τους κλάδους και τους χώρους δουλειάς. Η μάχη που έχει ξεκινήσει, συνάδελφοι, αυτή την περίοδο για να σπάσει το απόστημα της εργοδοσίας δεν είναι μία και έξω. Είναι μάχη μακράς περίοδου. Είναι απευθείας μάχη με την εργοδοσία. Οι δυνάμεις μας, πιο πεισμένες, πιο ατσαλωμένες,
θα βρεθούν όπως και πριν στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης για κάθε τι που αφορά την εργατική τάξη, στη μάχη για την οργάνωση των εργαζομένων στα σωματεία, στον διεκδικητικό αγώνα με βάση τις ανάγκες μας. Είτε σε ξενοδοχείο, συνάδελφοι, είτε σε γήπεδο, είτε σε βουνό, είτε σε νησί, η συνδικαλιστική μαφία να ξέρει ότι παντού θα υπάρχουν εργαζόμενοι που θα τους γυρίζουν την πλάτη, που θα έχουν ψηλά τις σημαίες και τα πανό που θα λένε «Έξω η εργοδοσία από τα σωματεία». Καλή δύναμη.